Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, ώστε να βρίσκεστε σήμερα εδώ και να παρουσιάσουμε σε μια συνέντευξη τύπου την διοργάνωση, την πολύ μεγάλη διοργάνωση του τριάθλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο στο τριήμερο 10 με 12 Ιουνίου του 2016. Είναι μια διοργάνωση στην οποία έχουμε πιστέψει πάρα πολύ και είναι μια διοργάνωση την οποία θέλουμε να καταστήσουμε θεσμό για το νησί μας. Η προσήλωση στον στόχο, η προσπάθεια και η συγκέντρωση ενός τριαθλητή αποτελούν στοιχεία που για εμάς τουλάχιστον και τους Ιριανούς αλλά και τη Δημοτική Αρχή ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία μας και εξ αρχής όταν τέθηκε εκ μέρους της Three More και εκ μέρους του Κωστή του Μητρόπαπα η πρόταση να διοργανωθεί ένας τέτοιος αγώνας στο νησί, ήμασταν έθερμοι υποστηρικτές και θέλαμε πραγματικά να συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο σε αυτή τη διοργάνωση. Η προσπάθειά μας αυτή θα στεθεί με επιτυχία μόνο και εφόσον και εμείς οι ίδιοι οι Συριανοί, κυρίως οι δημότες και οι θελοντές τους οποίους προσκαλούμε, αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και δείξουμε προς όλους και προς τους τριαθλητές ότι είμαστε κοντά τους, ζούμε τον αγώνα μας με αυτούς και έχουμε όλα τα εχέγγυα αυτή τη διοργάνωση να την καταστήσουμε, όπως προείπα, θεσμό για το νησί μας. Η Σύρος είναι ένα νησί με ιδιαίτερο πολιτισμό, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, με ιδιαίτερη ιστορία, με μουσική παράδοση. Είναι ένα νησί το οποίο έχει χαρακτηριστικά που δεν τα συναντά εύκολα κανείς σε άλλους προορισμούς και περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο νομίζω ότι αυτά σε συνδυασμό με τους ανθρώπους της μπορούν να την καταστήσουν μοναδική. Το τελευταίο διάστημα εμείς ως Δημοτική Αρχή θελήσαμε να δώσουμε έμφαση στον τουρισμό και ιδιαίτερα προκρίνοντας συγκεκριμένες μορφές θεματικού τουρισμού οι οποίες ταιριάζουν στο χρώμα, στην κουλτούρα του νησιού, στην ιδιοσυγκρασία των κατοίκων και στα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σύρου. Μεταξύ των μορφών αυτών δεν μπορεί να λείπει για μας τουλάχιστον ο αθλητικός τουρισμός, ο θαλάσσιος και αθλητικός τουρισμός, και γι' αυτό διακρίναμε ότι αυτή η διοργάνωση του τριάθλου μπορεί να αποτελέσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το νησί μας. Έχουμε εδώ την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον επικεφαλής της ομάδα Three More, τον Κωστή τον Μητρόπαπα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Μας κάνει την τιμή να αγαπά το νησί μας και να έχει σπίτι στο νησί μας και να μένει στο νησί μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα τα πει ο ίδιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοινωνός τόσο των αγωνιών μας όσο και των προσπαθειών μας ως νησί να ανεβάσουμε επίπεδο, να ανεβάσουμε ταχύτητα. Και όλα αυτά μαζί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι τριαθλητής ο Κωστής, τον κάνουν να συμπαρατάσσεται και να παλεύει και να συναγωνίζεται μαζί μας. Θα ήθελα από αυτό εδώ το βήμα να μπορέσουμε να περάσουμε με τη βοήθεια τη δική σας, η συνεισφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι υπερπολύτιμη, να περάσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ότι καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε ένα μεγάλο στοίχημα. Καλούμαστε να αποδείξουμε ότι τέτοιες εμβέλειες και διοργανώσεις μπορούμε να τις κάνουμε θεσμούς για το νησί μας και οι διοργανώσεις αυτές μπορούν να προβάλλουν τη Σύρο στα πέρατα του κόσμου. Πριν από λίγες ημέρες, η ομάδα Three More, μαζί με έτσι εξαίρετα στελέχη της, εκπροσώπησε το νησί μας και τη διοργάνωση στην μεγαλύτερη παγκοσμίως τριαθλητική έκθεση στο Λονδίνο και για ένα περίπου τριήμερο ή τετραήμερο στο διήρκησε έκθεση, τέσσερις μέρες, πάρα πολλοί επισκέπτες, ήταν εξειδικευμένου σκοπού η έκθεση, την οποία επισκέφτηκαν, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 60.000 επισκέπτες. Είχαν λοιπόν τη δυνατότητα οι άνθρωποι επισκέπτες αυτοί να ενημερωθούν τόσο για τη διοργάνωση, όσο επίσης να γνωρίσουν το νησί μας. Θα ήθελα να καταθέσω, αν θέλετε, την θέρμη τη δική μας και τη δική μου προσωπικά, αλλά και της Δημοτικής Αρχής, στην υποστήριξη και στην στήριξη αυτής της διοργάνωσης και πραγματικά να σας ζητήσω με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης που προσωπείτε
να περάσουμε προς τα έξω σε ένα κλίμα και σε ένα πνεύμα εξωστρέφειας αυτή την εκδήλωση, να προσκαλέσουμε όχι μόνο εθελοντές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της διοργάνωσης. Οι εθελοντές δεν είναι σημαντικοί μόνο για την ασφάλεια των τριαθλητών, ούτε μόνο για την τήρηση ορισμένων κανόνων οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται και να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι εθελοντές είναι σημαντικοί διότι περνάνε ακριβώς αυτό το μήνυμα ότι σημασία δεν έχει μόνο να αγωνίζεσαι, σημασία έχει να βοηθάς, να υποστηρίζεις με κάθε τρόπο και εξίσου σημαντική μαζί με την συνεισφορά των εθελοντών είναι και η συνεισφορά όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, είτε είναι Σεριανοί είτε είναι επισκέπτες που θα έρθουν στο νησί μας, για να ενθαρρύνουμε λοιπόν αυτή την υπερπροσπάθεια που για τον τριαθλητή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας, θα δώσω το λόγο στον Κωστή τον Μητρόπαπα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου μας. Και εδώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο παριστάμενα μέλη της, ο πρόεδρος του Γουλέλεμος ο Πρίντεζης και το μέλος του Άκης ο Μπάιλας. Να την ευχαριστήσω διότι όλο αυτό το διάστημα έχει πραγματοποιήσει πολύ σημαντικές προσπάθειες ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το επίπεδο ωριμότητας και να μπορούμε να νιώθουμε σίγουροι ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι. Η διαδικασία εγγραφών των τριαθλητών είναι σε εξέλιξη. Σήμερα, θυμάμαι καλά, είναι και η τελευταία μέρα στην οποία μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν με προνομιακούς όρους. Παρ' όλα αυτά, οι εγγραφές θα συνεχίζονται και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσάς σε όλα αυτά τα βήματα μέχρι την κορύφωση του γεγονότος, η οποία, επαναλάβω, θα γίνει στο τριήμερο 10 με 12 Ιουνίου, να είστε δίπλα μας και να μεταφέρετε αυτή την ενημέρωση. Να διασφαλίζετε αυτόν τον ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας μεταξύ των διοργανωτών, μεταξύ του Δήμου, μεταξύ της ΤΡΙΜΟΡ και των όλων των αρρωγών. Όλων των αρρωγών. Όλων των αρρωγών. Του ναυτικού ομίλου, των ποδηλατικών, του ποδηλατικού φορέα, των δρομικών φορέων, όλων. Έτσι. Άρα, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και να δώσουμε το λόγο στον Κωστή τον Μητρόπαπα, ο οποίος αφού παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο για το νησί μας, το οποίο το γνωρίζουμε θεωρεί περισσότεροι, θα μας παρουσιάσει τα τεχνικά και όχι μόνο, τα οργανωτικά και τα λειτουργικά στοιχεία της διοργάνωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ που είσαστε εδώ σήμερα. Κωνσταντίνος Μητρόπαπας είναι το όνομά μου, Κωστής. Αυτό που ήθελα να σας πω ξεκινώντας είναι το πώς εγώ αισθάνομαι Συριανός. Πριν από 19 χρόνια, μάλλον μέχρι πριν από 19 χρόνια, περνούσα από το νησί. Και για να πάω σε άλλα νησιά και δεν σταματούσα σε αυτό το νησί, το έβλεπα και δεν μου άρεσε κιόλας. Κάποια στιγμή ήρθα για ένα γάμο εδώ και έτυχε, γνώρισα κάποιους ανθρώπους, είδα το νησί, είδα τις ομορφιές του και από τότε είμαι κάθε καλοκαίρι εδώ, όλο το καλοκαίρι. Η οικογένειά μου είναι εδώ πάνω από 2,5 μήνες. Είμαι και εγώ πάνω από ένα μήνα και ερχόμαστε και το χειμώνα, έχουμε σπίτι και πλέον είναι τόπος μας. Τον αγαπάμε εξίσου με την πατρίδα μου. Πέρσι διοργανώσαμε στον Άφλιο την πατρίδα μου τον πρώτο αγώνα τριάθλου εκεί. Φέτος διοργανώνουμε εδώ γιατί αισθάνομαι ότι εδώ μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μάλλον ως Συριανοί πολλά πλεονεκτήματα να αναδείξουμε και ένας από τους βασικούς ρόλους της παρουσίας σήμερα εδώ είναι να δούμε πώς θα καταστήσουμε το νησί, τον απόλυτο προορισμό για τους τριαθλητές, για τους αθλητές, για τους επισκέπτες και ασφαλώς υπάρχει και επόμενη μέρα σε όλα αυτά και θέλουμε να μας βοηθήσετε σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο εγώ ήρθα στο νησί. Θα σας πω και ένα βίωμά μου, επειδή αναφέρθηκε ο Γιώργος πριν για τον εθελοντισμό. Είμαι αθλητής, όλη η ομάδα μας είναι αθλητές, είμαστε τριαθλητές, προερχόμαστε και από άλλα σπορ. Εγώ από κολύμβηση, μαραθωνίους, μαραθώνια κολύμβηση, τρίαθλο, διάφορα τέτοια πράγματα. Το βλέπουμε για τη σκοπιά του αθλητή. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να γίνετε κοινωνός αυτού του παραδείγματος. Κάνοντας κάποια στιγμή το 2004, τον πρώτο μου μαραθώνιο στην Αθήνα, τον κλασικό μαραθώνιο, είχα κάνει αρκετά καλή προπόνηση, αλλά φτάνοντας περίπου στο 37-38 χιλιόμετρο, είχα σχεδόν εγκαταλείψει και πήγαινα περπατώντας. Εκεί λοιπόν, μία γιαγιούλα μπροστά στην Αμερικάνικη πρεσβεία με πλησίασε, είδε το όνομά μου εδώ μπροστά και έρχεται και μου λέει: Κωνσταντίνε μου, εκεί είναι ο τερματισμός, τον βλέπεις. Μη σταματήσεις τώρα. Αυτή η κίνηση δεν θα μου φύγει ποτέ από το μυαλό, γι' αυτό τερμάτισα. Θέλουμε, αν θα μπορούσατε, οι Συριανοί να είναι αυτό για τους αθλητές. Έχουμε ένα πλεονέκτημα. Ο αγώνας γίνεται μέσα στην πόλη. Οι τριαθλητές είναι μαθημένοι να πηγαίνουν στα βουνά και στα λαγκάδια, να μην έχουν ποτέ θεατές παρά μόνο τους συνοδούς τους και να πανηγυρίζουν μεταξύ τους τις νίκες τους. Εμείς εδώ μπορούμε να έχουμε όλη την πόλη να είναι θεατές, να είναι ένα στάδιο.
θα τρέξουν μπροστά στο Δημαρχείο, μέσα στους δρόμους, στην παραλία, θα είναι παντού, θα κολυμπήσουν μέσα στο λιμάνι, θα πάρουν τα ποδήλατά τους. Μπορούμε να το κάνουμε γιορτή. Αν το κάνουμε γιορτή, θα βγουν και θα μιλήσουν. Θα πούν στους υπόλοιπους, ελάτε στη Σύρο, έχουμε έναν αγώνα. Στο Λονδίνο, που ανέφερε πριν ο Γιώργος, αυτό που θέλουν είναι να επισκεφθούν το νησί, αυτό που ζητήσαν είναι να μεγαλώσουμε τις αποστάσεις, να το κάνουμε μεγαλύτερα τρίαθλα. Εδώ κάνουμε ένα εισαγωγής, το λέμε στον αθλητικό χώρο, ένα inspiration, έλα να δεις τι είναι το τρίαθλο, θα το μάθουν οι πιτσιρικάδες στην περιοχή, θα αναπτυχθεί και ο αθλητισμός αυτούς τους τομείς. Αυτό που θέλουμε, που θέλανε μάλλον στο εξωτερικό, είναι μεγαλώστε το, τις αποστάσεις, δυσκολέψτε το και θα μπει στα διεθνή καλεντάρια. Ήδη το έχουμε βάλει σε διεθνή καλεντάρια. Είναι διεθνής ο αγώνας. Έχουμε βάλει στόχο να ξεπεράσουμε τους 20 ξένους. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, πάνω από 4. Έχουμε καλέσει μεγάλα ονόματα του τριάθλου να μιλήσουν εδώ και να λάβουν μέρος και προσπαθούμε να κάνουμε μια διοργάνωση μεγάλη παραγωγή. Όχι κάτι φθηνό. Θα δείτε πράγματα που δεν τα έχετε ξαναδεί και τα έχει ξαναδεί και ο κόσμος του τριάθλου. Θα στρωθεί στην παραλία 600 τετραγωνικά μέτρα ειδικό ανακυκλωμένο ελαστικό πλακίδια που πάνω εκεί θα είναι η ρηταράξη των αθλητών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο. Θα δείξουμε το δρόμο εδώ. Θέλουμε να κάνουμε κάτι μεγάλο και θέλουμε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Αυτό είναι το βίντεο που το παίξαμε και στο Λονδίνο και βλέπανε ποιο είναι το νησί. Πάνω από, νομίζω, 67 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βάλαν το email τους και είπαν θέλουμε να είμαστε εκεί. Στείλτε μας ενημέρωση. Αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος πριν είναι ότι διεκδικούμε να μπούμε, γίνονται και άλλες προσπάθειες αθλητικού διεκδίκηση αθλητικού τουρισμού και το Σύρος Τριάθλων είναι ένα event το οποίο διεκδικεί αθλητικό τουρισμό για το νησί, αθλητικούς επισκέπτες.
Θέλουμε να γίνει θεσμός, θέλουμε να καθιερωθεί, να ξέρουν όλοι οι τριαθλητές ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου θα είναι στη Σύρο. Και αυτό κερδίζεται, δεν χαρίζεται με τίποτα. Είχαμε δύο εμπόδια στη Σύρο. Το πρώτο εμπόδιο είναι το θέμα του κόστους. Ένας τριαθλητής, επειδή είμαι τριαθλητής, επειδή μπαίνω να κάνω εγγραφές σε διάφορους αγώνες, ένα θέμα λοιπόν είναι ότι όταν σκέφτεσαι έναν αγώνα που θα γίνει στο νησί, το πρώτο είναι αν το κόστος θα είναι μεγάλο, πόσο θα μου κοστίσει, και αν είναι κοσμοπολιτικό μέρος, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο άλλος θα είναι ακριβό. Το δεύτερο είναι, μήπως βγάλει ένα απαγορευτικό. Καλή ώρα. Λοιπόν, η περίοδος που επιλέξαμε είναι τέτοια που συνήθως δεν υπάρχουν απαγορευτικά τον Ιούνιο. Μα για τον Αύγουστο μιλάμε, τον Ιούνιο δεν υπάρχουν. Το πρώτο, στο θέμα του κόστους, εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά, φτάσαμε σε κάποια αποτελέσματα. Και το θέμα της διοργάνωσης κρατά χαμηλά τη συμμετοχή του αθλητή. Είναι από τα οικονομικότερα και με τις μεγαλύτερες, το λέω κατηγορηματικά, παροχές προς τους αθλητές. Τις μεγαλύτερες. Θα πάρει ένα backpack, ένα σαντζαντάκι ο κάθε αθλητής, το οποίο θα κοστίζει πάνω από 120 ευρώ. Αυτά που θα έχουν μέσα. Και θα έχει πληρώσει μόνο 35 για τη συμμετοχή. Θα πάρει μπλουζάκια, σκουφάκια, το ίδιο το τσαντάκι. Θα έχει μια σειρά από πράγματα μέσα, τα οποία δεν τα παίρνει πουθενά και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στον αθλητή αυτά. Να το ξέρετε. Επιλέγει αγώνες και από τις παροχές που έχει ή αποκλείει αγώνες αν είναι πιτζάμα, μπλούζα που θα πάρει. Το έχουμε προσέξει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Προσέχουμε πάρα πολύ τα πάντα. Θα δείτε παρακάτω ότι μιλήσαμε με την Blue Star και προσπαθήσαμε τελικά με τις ενώσεις ξενοδόχων, με τα καταλήμματα. Συνεισφέρετε κι εσείς σε αυτό. Ένας από τους λόγους που είμαστε εδώ σήμερα είναι και αυτός. Με τα εστιατόρια, με τους εμπορικούς συλλόγους, να φτιάξουμε μία τιμή, ένα πακέτο, το οποίο να είναι ίσως το καλύτερο πακέτο που θα μπορούσε να έχει κανείς για να λάβει μέρος σε ένα τρίαθλο. Έχουμε πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Άλλες περιοχές κομπάζουν στις τιμές. Είναι αρκετά τουριστικές, δεν έχουν περιόδους που δεν κοπανούν τους πελάτες. Εμείς εδώ μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στους πελάτες μας, να τηρήσουμε συμφωνίες, ήρθαμε σε συμφωνίες και μπορούμε να διεκδικήσουμε τον τουρισμό με πολύ καλές προϋποθέσεις. Και τους επισκέπτες, όχι μόνο τους αθλητές δηλαδή, και όλους τους επισκέπτες. Είναι ένα τριήμερο, δεν είναι ένα αθλητικό event που θα έρθει κάποιος όπως γίνεται στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη στη Βουλιαγμένη, πήγαμε στις 9 η ώρα, τρέξαμε 11 η ώρα, γυρίσαμε σπίτι μας. Εδώ θα γίνει ένας αγώνας το Σάββατο το πρωί τριάθλου, αλλά από την Παρασκευή το μεσημέρι θα προσέρχεται κόσμος εδώ για να μείνει μέχρι την Κυριακή το λιγότερο και θα γίνουν εκδηλώσεις που θα φέρουμε μεγάλα ονόματα τριαθλητές. Τα μεγαλύτερα ελληνικά. Βασίλης Κρομίδας είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ironman της Χαβάης για 15 χρόνια με το παγκόσμιο ρεκόρ. Θα είναι εδώ και θα μιλήσει για μας. Θα είναι εδώ αυτός ο άνθρωπος που θα δείτε αργότερα στο βίντεό μας, που είναι ένας υπεραθλητής, ο Λευτέρης ο Παρασκευάς. Θα έρθει μια τριαθλήτρια η οποία είναι μέσα στο βάθρο του Ironman σε όλο τον κόσμο. Θα έρθει εδώ και θα τρέξει μαζί με τον σύζυγό της, επίσης μεγάλο τριαθλητή, αλλά παράλληλα θα μιλήσει και στους ανθρώπους, στους νέους, στους τριαθλητές, θα τους δώσει tips. Θα κάνουμε κάτι, προσπαθούμε να γίνει πολύ μεγάλο. Θα έχει διάφορα πράγματα, το αναλυτικό πρόγραμμα θα το δούμε. Είναι όμως όχι ένα event μιας μέρας. Θα έχουμε τρεις μέρες ένα γεμάτο και πλούσιο πρόγραμμα. Προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό, να μείνει. Να ξέρουν όλοι, όπως είπαμε, ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου δεν πάμε πουθενά. Και παράλληλα να εμπνεύσουμε και να παρακινήσουμε από πιτσιρίκια, από αθλητές που είναι σε ένα σπορ να κινηθούν και προς τα άλλα, να γίνουν τριαθλητές, να κινηθούμε περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη και το να θαυμάσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το θέαμα, όταν το βλέπουν οι ξένοι, τρελαίνονται. Από φέτος καλοκαίρι θα τρελαίνουν περισσότερο, βέβαια θα είναι πιο ωραίο το θέαμα. Είναι η παλιά παραγωγή. Συμφωνούμε. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα μερικά πράγματα, για την ομάδα μας. Η ομάδα μας είναι η Dream War. Απαρτίζεται, είμαι επικεφαλής εγώ της ομάδας αυτής. Απαρτίζεται από 4 άτομα και από 3 οντότητες. Η μία οντότητα είναι η δική μου εταιρεία, η Διάπλους. Είναι μια εταιρεία συμβούλων φορέας πιστοποίησης και εκπαίδευσης, οργάνωσης αθλητικών events. Η δεύτερη εταιρεία είναι η Travel & More. Είναι ένα τουριστικό γραφείο με έδρα στο Λονδίνο. Ελληνίδα την έχει, Ιωάννα Καλυμάχου, επίσης τριαθλήτρια. Και η οποία φροντίζει να έρχεται κόσμος από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Παράλληλα έχει και τη RaceFinder, ένα πολύ δυνατό πόρταλ για όλους τους λαϊκούς αθλητές, δηλαδή όχι τους οργανωμένους σε ομάδες, αλλά όλους όσους θέλουν να λάβουν μέρος σε λαϊκούς αγώνες, εξίσου σημαντικό. Η τρίτη οντότητα είναι η Νηριίδα, ένας ναυτικός όμιλος, ο οποίος βρίσκεται
στο Ναύπλιο και ήταν και οι προτεργάτες, εκείνοι οι οποίοι σκεφτήκαν τη διοργάνωση να εμπλακούμε εμείς σε αυτό το πράγμα. Η ομάδα μας είναι αυτή λοιπόν, η Τζέννη και ο Αναστάσης, η Ιωάννα και εγώ ο Κωστής. Ποιοι είμαστε? Είμαστε μια ομάδα που είμαστε αθλητές, όλοι είμαστε τριαθλητές, έχουμε όρεξη, έχουμε πάθος. Ξεκινήσαμε πέρσι να οργανώσουμε τον αγώνα της ζωής μας, έτσι όπως θα θέλαμε να γίνει, χωρίς κέρδος. Τα 140 ευρώ που βγήκαν ως κέρδος, γιατί πετύχαμε να συλλέξουμε όλο το budget της διοργάνωσης, τα δώσαμε σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Αντίστοιχες κινήσεις θα κάνουμε και φέτος. Φέτος θα υπάρχει ένα μικρό κέρδος και πιο πολύ θα λειτουργήσει ως μαξιλάρι για οποιοδήποτε απρόβλεπτο παράγοντα έρθει μπροστά μας. Είναι όμως κάτι το οποίο μας αρέσει, μας εμπνέει και θέλουμε να δημιουργούμε. Είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε πέρυσι στο Ναύπλιο και θα θέλαμε να πάρετε μια εικόνα για να δείτε τι θα γίνει εδώ στο λιμάνι μας. Φέτος πάμε να διοργανώσουμε το Τρίμορ Σύρος Τριάθλων. Θα σας δείξω λίγο το βίντεο με το οποίο αυτή τη στιγμή προβάλλουμε τη διοργάνωση. Εδώ κάτω υπάρχει η ομάδα η οποία απαρτίζει τη διοργάνωση και τη συνδιοργάνωση. Τη διοργάνωση λοιπόν την έχει αναλάβει η Διάπλους σε συνεργασία με το Δήμο της Σύρου. Υπάρχει ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο, ο οποίος έχει το τρίαθλο μέσα στη δομή του, στη δραστηριότητά του. Είναι τοπικός σύλλογος, είναι ίσως από τους ιστορικότερους, ο δεύτερος σύλλογος που εγγράφηκε στα Μητρώα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τον έχουμε δίπλα μας, αρρωγό την προσπάθειά μας, για να λάβει σημαντικό ρόλο και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Η Travel and More και η Νηρίδα, όπως σας είπα, ας δούμε λίγο το βιντεάκι με το οποίο προσκαλούμε τον κόσμο είτε να κάνει εγγραφή στον αγώνα, είτε να έρθει να παρακολουθήσει τον αγώνα από εδώ. Ήδη τρέχει από τις αρχές Ιανουαρίου, προσκαλώντας τον κόσμο να κάνει εγγραφή. I remember what you once told me. You will go to where you are looking at. It took me a while to understand. It had to be difficult. I had to question myself. Now, the only thing I question are my own needs. One step, and I am at my destination. It's my last, I know it was right. Θα δούμε λίγο το πρόγραμμα. Πριν φτάσουμε στο πρόγραμμα, σας είπαμε και πριν ότι προσπαθούμε να κάνουμε τον αγώνα ελκυστικό για εκείνους που θέλουμε να προσκαλούμε, εκείνους που προσκαλούμε με το βίντεό μας, εκείνους που θέλουμε να έλξουμε. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο είναι το πώς η μεταφορά θα γίνει με πολύ χαμηλό κόστος. Έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν
Η Blue Star μας έδωσε 50% έκπτωση, είναι από τους πολύ δυνατούς βοηθούς μας. Μας έδωσε 50% έκπτωση για τον αθλητή, τον συνοδό, τον αθλητή σε οποιοδήποτε από τα σπορ τα οποία θα γίνουν εδώ. Θα γίνει και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε με 5 ευρώ να τρέξει ένα πεντάρι μέσα στην πόλη. Είναι city running αυτό. Θα έχει λοιπόν 50% έκπτωση ο αθλητής, ο συνοδός, το αυτοκίνητο, η οικογένειά του για οποιοδήποτε σπορ, για να έρθει στη Σύρο από οποιοδήποτε σημείο του Αιγαίου με Blue Star. Από Κρήτη δηλαδή, Ρόδο, Μυτιλίνη, μπορούν να έρθουν να τρέξουν εδώ με 50% έκπτωση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μας βοηθά να κρατήσουμε πολύ χαμηλά το κόστος. Θα σας δώσω ενδεικτικά ότι το κόστος για να πάει κάποιος στις Πέτσες, που είναι ένα αντίστοιχο event, είναι 80 ευρώ η μία διαδρομή το άτομο. Η μία διαδρομή το άτομο. Και εδώ με 30 ευρώ έχει πάει και έχει έρθει το άτομο. Με 80 πάει και με το αυτοκίνητο. Την Παρασκευή λοιπόν θα ξεκινήσουμε 10 Ιουνίου και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Θα γίνει ένα workshop που είπα πριν ότι θα μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι του τριάθλου στους τριαθλητές, οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει εδώ ή ανάλογα αν έχουμε πολύ κόσμο να γίνει σε ένα λίγο μεγαλύτερο χώρο, ίσως στην Πινακοθήκη. Αυτό θα αποφασιστεί. Ακολούθως θα γίνει το Pasta Party. Είναι καθιερωμένο πριν από αγώνες που θέλουν έντονη άσκηση να δίνουμε υδατάνθρακες στους αθλητές. Θα γίνει λοιπόν ένα πάρτι, ονομάζεται Pasta Party, το οποίο δεν θα το κάνουμε παραδοσιακά έξω από την πλατεία να περνάνε με ένα τενεκεδάκι να παίρνουν κάποια μακαρόνια. Θα σκοπεύουμε να οργανωθεί μέσα στον Ταρσανά, μέσα στα πλοία, σε ένα από τα παραδοσιακά σημεία της Σύρου που χτίζονται τα ξύλινα σκάφη, να είναι καθιστό, με ζωντανή μουσική, να έρθει ο κόσμος να απολαύσει αυτό το πράγμα και όχι μόνο οι αθλητές. Το Σάββατο, 11 Ιουνίου, είναι η κύρια εκδήλωση που είναι το τρίαθλο το οποίο ξεκινάει το πρωί στις 9 η ώρα. Θα υπάρχει προετοιμασία από τις 8.30, κάποιο ζέσταμα, τεχνική ενημέρωση των αθλητών. 9 η ώρα δίνεται η εκκίνηση, θα δούμε στη συνέχεια ποια είναι η διαδρομή, απλώς για να ξέρετε το πού θα γίνει και να μπορείτε να ενημερώσετε και τον κόσμο. Ακολούθως στις 12 η ώρα θα γίνει μια ποδηλατική περιήγηση. Δηλαδή, ομάδες ποδηλατών που μπορεί να είναι η μητέρα ενός αθλητή, μπορεί να είναι η σύζυγος, ο σύζυγος, τα παιδιά, θα μαζευτούν και θα τους γνωρίσουμε την πόλη. Μαζί με τοπικό σύλλογο ποδηλατικό θα τους κάνουμε βόλτα όλη την πόλη για να τη γνωρίσουν, να τραβήξουν φωτογραφίες, να γιορτάσουν, να πάρουν κάποιο μετάλλιο. Και το απόγευμα στις 5 η ώρα θα γίνει το City Running, όπου θα τρέξουν οποιοδήποτε, όποιος θέλει, 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Κάποιοι από τους τριαθλητές ήδη έχουν δηλώσει να τρέξουν και σε αυτό. Κάποιοι θα είναι συνοδοί. Αυτό θα έχει μεγάλη συμμετοχή, πιστεύουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως το να τρέχουν ανάμεσα στον κόσμο, μέσα στην πόλη, γνωρίζουν την πόλη μας. Το απόγευμα θα γίνει τελετή απονομών. Δεν θα δώσουμε ένα μετάλλιο στο τέλος του αγώνα. Θα μαζευτούμε όλοι εδώ μπροστά, στο Δημαρχείο, και θα δώσουμε μετάλλια σε όλους. Θα βραβεύσουμε, θα έχουμε πάρα πολλά δώρα τα οποία θα τα δώσουμε και μπορεί να πάρουν. Ακόμη και εκείνος που τερμάτισε τελευταίος, να σκεφτείτε ότι στον Άφλιο ο τελευταίος πήρε ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Θέλουμε τη συμμετοχή και όχι την πρωτιά. Άλλο πράγμα διεκδικεί εκείνος που ήρθε εδώ για να κάνει ένα καλύτερο χρόνο και είναι ο νούμερο ένα στην Ελλάδα και θα έχουμε τέτοιους αθλητές. Και άλλο πράγμα διεκδικεί εκείνος που πήρε τη μεγάλη απόφαση να ταλαιπωρήσει τον εαυτό του για δύο ώρες, να μπει στη θάλασσα, να πάρει ποδήλατο, να κάνει τρέξιμο, να υδρώσει για να το πετύχει. Πρέπει να αντιβραβευτούν όλοι. Και αυτό θα το κάνουμε εδώ και θα ακολουθήσει ένα πάρτι. Εδώ στην πλατεία. Αυτός είναι ο πρώτος που ήταν πέρσι στον Ναύπλιο και αυτό είναι το μετάλλιο μας. Κάτι το οποίο επίσης θα είναι ένα μετάλλιο που θα αναδεικνύεται η Σύρος, οι δύο κορφές. Και το μετάλλιο θα είναι κάτι που θα με περηφάνεια θα το δείχνουν και θα το έχουν στα σαλόνια τους εκείνοι οι οποίοι θα τρέξουν στη διοργάνωση. Την Κυριακή στις 12 Ιουνίου θα έχουμε το παιδικό τρίαθλο με στόχο να βάλουμε ανθρώπους περισσότερους μέσα σε αυτή τη διαδικασία, καινούργια παιδιά. Έχουμε ετοιμάσει επίσης, έχουμε συζητήσει τους συλλόγους πώς θα υποδεχθούν καινούργια αιτήματα παιδιών και αθλητών να μπουν στο σπορ. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό. Είχε μεγάλη απήχηση όταν το κάναμε στο Ναύπλιο. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Και για πρώτη φορά μετά το 1900 που έγινε τότε Ολυμπιακό σπορ, κολύμβηση μετεμποδίων, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε αναβίωση του κολυμπιού μετεμποδίων μέσα στο λιμάνι με προκριματικούς και ένα ειδικό σπορ για υπεραθλητές. Νομίζω ότι θα προσφέρουμε εξαιρετικό θέαμα με κάτι εκπληκτικό. Να δούμε λίγο το τρίαθλο. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το κολύμπι. Το κολύμπι λοιπόν θα γίνει στο λιμάνι. Θα ξεκινήσουμε από το σημείο στο οποίο δένουν
Τάκουνας Γερόπλια. Και θα κάνουμε ένα μικρό τραπέζιο. Στην πρώτη σημαδούρα θα περάσουμε απ' έξω, δεύτερη σημαδούρα απ' έξω, τρίτη σημαδούρα απ' έξω και θα έρθουμε να βγούμε δίπλα στο παλιό κολυμπητήριο και είναι το σημείο που είναι η γλίστρα. Εντάξει, αυτά υπάρχουν στο site, όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τα πάρετε αναλυτικά. 750 μέτρα λοιπόν κολύμπη και στη συνέχεια θα έχουμε 20 χιλιόμετρα ποδήλατο. Ξεκινάμε από το σημείο εκεί που βγαίνουν οι κολυμπητές, αφήνουν τα σκουφάκια τους και τα γυαλάκια τους, παίρνουν το ποδήλατό τους, ποδηλατούν όλη την παραλία και στη συνέχεια φτάνουν μέχρι την ευθεία του Μέγα Γυαλού, 10 χιλιόμετρα, αναστροφή και πίσω. Όλη η διαδρομή θα είναι στον παραλιακό δρόμο. Επιστρέφουν λοιπόν πίσω 20 χιλιόμετρα όπως είπαμε και πάμε στο τρέξιμο, το οποίο τρέξιμο είναι μέσα στην πόλη, δύο γύρι των 2,5 χιλιόμετρων που ξεκινάμε, περνάμε από πίσω από τον ΟΤΕ, μπροστά από το Δημαρχείο, στην αγορά κάνουμε αριστερά, πάλι αριστερά, κατεβαίνουμε την Ερμού, δεξιά την Προείου, φτάνουμε μέχρι την Πυροσβεστική, μπαίνουμε στην Παραλιακό, φτάνουμε πάλι στο νησάκι, αναστροφή, δεύτερος γύρος και τερματίζουμε κατά πάσα πιθανότητα μπροστά στο Ερμή. Αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες συνέχεια αναρτώνται. Το πρόγραμμα που σας είπαμε προηγουμένως είναι το κεντρικό, είναι η ραχοκοκαλιά. Θα προσθεθούν και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις και θέλουμε παιδάκια να γράφουν με κυμολίες, διάφορες άλλες αθλητικές ή μη δραστηριότητες να προσθεθούν. Υπάρχουν δύο καινοτομίες τις οποίες εισάγουμε στη Σύρο για πρώτη φορά. Τη μία σας μίλησα προηγουμένως. Αυτό λέγεται transition zone, η ζώνη των αλλαγών, δηλαδή όπου φεύγεις από το ένα σπορ και πας στο άλλο. Το τρίαθλο, ξέρετε, δεν είναι όπως το δέκαθλο. Είναι 10 σπορ. Παίρνεις βαθμούς στο κάθε ένα και στο τέλος τα προσθέτεις, είναι ένα άθλημα. Από την αρχή μέχρι το τέλος μετράς το χρόνο. Άρα η ζώνη της αλλαγής, το πόσο γρήγορα θα πάρεις το ποδήλατό σου να φύγεις, θα βγάλεις το μαγιό σου ή θα, ανάλογα με τον εξοπλισμό σου, θα φορέσεις κράνος και θα φύγεις, είναι μέρος της χρονομέτρησης. Αυτό λοιπόν το transition zone είναι το κέντρο του κόσμου για το τριάθλο. Εκεί γίνονται τρεις αλλαγές και είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό λοιπόν θα στρωθεί με ανακυκλωμένο ελαστικό, όπως σας είπα προηγουμένως. Η εταιρεία η ΕΚΟ Ελάστικα, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένας κρατικός, δεν είναι κρατικός, είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπική, η οποία μέχρι σήμερα ασχολείται με τη συλλογή και τη διαχείριση των παλιών ελαστικών, έχει φροντίσει, είναι μέσα από τους χορηγούς μας, όπως στείνονται τα πάρκα, οι παιδικές χαρές, η νηπιαγωγία, η παιδική σταθμή, τα ταρτάν των γηπέδων από ανακυκλωμένο ελαστικό, τα γήπεδα τένις, οτιδήποτε τέτοιο. Θα φτιάξει εδώ και το δικό μας και είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Εδώ είναι το σημείο που δένουν τα κρουαζιερόπλια. Θα υπάρχει κάτω λοιπόν το ειδικό υλικό αυτό. Θα ξεκινήσουν από την κολύμβηση, από εδώ θα βγουν πάνω σε διάδρομο. Εδώ είναι η ζώνη αλλαγών, παίρνουν ποδήλατο και φεύγουν. Σε ό,τι βλέπετε κόκκινο θα υπάρχει αυτό το υλικό. Και εκεί ο αθλητής ποτέ δεν καβαλάει ποδήλατο. Πάντα το τρέχει με το χέρι. Η δεύτερη καινοτομία είναι η Race Finder που σας ανέφερα προηγουμένως, της Ιωάννας της Καλλιμάχου. Αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πιστοποίηση της υγείας των αθλητών. Η διοργάνωση έχει φροντίσει για την ασφάλεια των αθλητών και με γιατρό εδώ, η γυρομέντικα μας τον έχει προσφέρει, και με νοσοκομιακό το οποίο θα είναι επικουρικό για αν χρειαστεί κάτι, να πάμε κάποιον αθλητή στο νοσοκομείο, το οποίο θα είναι σε επιφυλακή κατόπιν ενημέρωση σχετική. Ασφαλισμένοι αθλητές από την Μινέτα, ασφάλιση Μινέτα που είναι χορηγός της διοργάνωσης και μας έχει βοηθήσει σε αυτό πάρα πολύ. Παράλληλα όμως ελέγχουμε και τα χαρτιά τα οποία στέλνουν από το γιατρό ο κάθε ένας αθλητής, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την υγεία των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με το σπορ εκείνη τη μέρα. Στο Λονδίνο αναφέρθηκε πριν, είχαμε περίπτερο, παρουσιάσαμε τη διοργάνωση, για πρώτη φορά η ελληνική διοργάνωση παρουσιάστηκε εκεί. Θέλω να σας δώσω όμως ένα παράδειγμα. Η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι ένα ζευγάρι που ο ένας θα τρέξει στο τρίαθλο και ο δεύτερος θα τρέξει στο πεντάρι, τα 5 χιλιόμετρα τρέξιμο μόνο, ο συνοδός. Θα φύγουν από την Αθήνα, θα ταξιδέψουν στη Σύρο, θα μείνουν δύο βράδια, θα φάνε στη Σύρο, θα τρέξουν στους αγώνες και θα επιστρέψουν πίσω. Η εκτίμηση είναι ότι θα ήταν περίπου 195 ευρώ, 160-155 λίρες. Στο διπλανό μας περίπτερο παρουσιάζαν ένα τρίαθλο έξω από το Λονδίνο που η συμμετοχή του ενός ατόμου ήταν 117 λίρες. Για να δείτε, για δύο άτομα το δικό μας, με δύο διανεκτερεύσεις σε νησί του Αιγαίου, που καταλαβαίνετε τι είναι αυτό για τους ξένους, σχεδόν τα ίδια λεφτά με ό,τι μία συμμετοχή σε ένα τρίαθλο της σειράς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ελκυστικό και μπορούμε εμείς, και εκεί θέλουμε τη συμβολή σας, να κάνουμε τους αθλητές να θέλουν κάθε χρονιά να είναι εδώ.
και να αυξήσουμε τις αποστάσεις, να μεγαλώσουμε τις μέρες του event, να κάνουμε και άλλα events και τον Οκτώβριο και το Φεβρουάριο ίσως και άλλα και να προσελκύουμε τον κόσμο περισσότερο στη Σύρο. Αυτό, είχαμε δικό μας stand λοιπόν εκεί, έχουμε το καλύτερο πακέτο όπως σας εξήγησα και επίσης ο εθεσμός θα εξελιχθεί και ας δούμε τους συμπαραστάτες μας. Φόρτ Σφαγιανάκης είναι βασικός χορηγός της διοργάνωσης και Εκοελάστικα. Περιμένουμε τον τρίτο, είμαστε αυτή τη στιγμή στις τελικές διαπραγματεύσεις για τον τρίτο. Η Blue Star, όπως σας είπα, μας προσφέρει τα εισιτήρια. Είναι μεγάλη χορηγία της Blue Star. Εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσει τα 25.000. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη η βοήθειά τους. Ασφάλειες Μινέτα που ασφαλίζουν αθλητές, διοργανωτές για αστική ευθύνη, για τρίτους, αν ένα ποδήλατο φύγει και χτυπήσει ένα θεατή. Είμαστε ασφαλισμένοι ακόμη και γι' αυτό. Η Euromedica με τους γιατρούς και με το νοσοκομιακό. Μία σειρά από φορείς, όπως Λέανδρος είναι ο Σύλλογος Μαραθώνιων Κολυμπητών, η Άψον Εταιρεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Lifeguard Ελλάς θα προσέχει στη θάλασσα και στη στεριά για ανανύψεις, για οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος αθλητής για την υγεία του. Κάποιοι άλλοι επίσης, Δήμητρας Γαία με ειδικά σκευάσματα, ικανά για τους αθλητές. Βιοκίνηση είναι γυμναστήρια τα οποία, προσέξτε να δείτε γιατί έχουμε αναφέρει, γιατί είναι υποστηρικτής η βιοκίνηση. Είναι ένα γυμναστήριο στο Αλιβέρ της Εύβοιας. Θα μας υποστηρίξει πώς. Κάνει δύο εκδρομές το χρόνο με τους αθλητές που έχει στο γυμναστήριο σε δύο περιοχές. Θα φέρει λοιπόν εκείνο το τριήμερο στη Σύρο τους αθλητές του γυμναστηρίου, είτε να λάβουν μέρος, είτε να είναι η εκδρομή που θα πηγαίνανε σε κάποιο άλλο χωριό, σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας, θα τους φέρει στη Σύρο για να υποστηρίξει τη διοργάνωση. Αυτό θα το διεκδικήσουμε και με άλλα γυμναστήρια και με άλλους φορείς. Θέλουμε να το κάνουμε κάτι που να είναι γιορτή. Να δούμε λίγο και να κλείσουμε εδώ ποιο είναι το όραμά μας, πού θέλουμε να το πάμε όλο αυτό το πράγμα. Θέλουμε καταρχήν να καθιερωθεί, να φτάσουμε να μιλάμε για το τρίαθλο της Σύρου. Να ξέρουν οι αθλητές τι είναι, τι τους προσφέρει το νησί, ποιοι είναι αυτοί οι κάτοικοι που τους κάνουν τόσο ζεστή υποδοχή και τους φέρονται και οι φορείς και οι οργανισμοί και οι πάντες εδώ τους υποδέχονται και το κάνουν γιορτή που δημιουργούν ένα καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα, γιατί Ιούνιος στη Σύρο δεν είναι καλοκαίρι. Να το καθιερώσουμε λοιπόν και να το έχουν πάντα στο μυαλό τους και να βγουν προς τα έξω και να μιλάνε και να λένε ελάτε κι εσείς. Να γίνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάποιος από το εξωτερικό για να έρθει στην Ελλάδα για έναν αγώνα μίας ώρας, για τους γρήγορους είναι μία ώρα το τρίαθλο, για τους αργούς είναι δύο ώρες. Για να έρθει με το ποδήλατό του που κάνει 10.000, το βάλει στο αεροπλάνο και να έρθει για ένα αγώνα μίας ώρας, δεν θα το κάνει εύκολα. Θα το κάνει μόνο επειδή είναι Σύρος για να κάνει και διακοπές. Τη δεύτερη χρονιά όμως δεν το ξανακάνει. Θα πάμε λοιπόν να μεγαλώσουμε τις αποστάσεις, να κάνουμε και half Ironman και να κάνουμε και Ολυμπιακών διαστάσεων τριάθλο. Και αυτό σκεφτόμαστε να το οργανώσουμε σιγά σιγά του χρόνου, αφού δούμε ότι όλα λειτουργήσαν σωστά. Είναι άλλο να κλείνεις την πόλη για μία ώρα και άλλο να την κλείνεις για πέντε. Άλλο να κλείνεις τους δρόμους μέχρι το Μέγα Γυαλό για μία ώρα και άλλο να την κλείνεις για πέντε ή για δέκα, που είναι το ολόκληρο Ironman. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσουμε, να το υποδεχτούμε, να δούμε τους πολίτες να βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και να μεγαλώσουμε τις αποστάσεις. Ευρύτερη κινητοποίηση του νησιού και εκεί θέλουμε τη δική σας συμβολή. Συμβολή. Σηκώστε τον κόσμο να βοηθήσει τη διοργάνωση. Είναι στο χέρι σας. Περισσότεροι ξένοι αθλητές. Πάλι θα είμαστε στην έκθεση του χρόνου. Έχουμε κλείσει ήδη περίπτερο για να είμαστε και μεγαλύτερο περίπτερο. Θέλουμε όχι μόνο αθλητές, αλλά και επισκέπτες της διοργάνωσης να θαυμάσουν το νησί, να θαυμάσουν αυτά που έχει να προσφέρει που είναι διαφορετικά. Δεν είμαστε ούτε Σαντορίνη ούτε Μύκονος Μισά. Θέλουμε να γίνει πολυήμερο, να πάμε σε πιο πολλές μέρες, ενώ παράλληλα θέλουμε να απλωθούμε και σε άλλες δράσεις μέσα στο τριήμερο, αλλά και να πάμε να κάνουμε και άλλα events όπως σας είπα σε άλλες εποχές. Αυτά είναι αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και απλώς προσκαλούμε τον κόσμο να τους παρασύρουμε εδώ και εσάς να παρασύρετε τον κόσμο της Σύρου να είναι μαζί και να το δει ως γιορτή και ως ένα όφελος το οποίο θα το έχει στο μέλλον μπροστά του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να ρωτήσετε, ναι, να πιάσουμε κόκκινο προς τον κύριο Μητρόπαπα ή προς εμάς, πολύ ευχαριστώ να απαντήσουμε. Ό,τι απορία ή ερώτηση έχετε να κάνετε, με χαρά να την απαντήσουμε. Σε επίπεδο συλλογών, ποια θα θεωρείτε εσείς ως μήνυμα αθλητούς ένα επιτυχημένο τριαθλή πρώτη φορά? Έχουμε βάλει όριο. Και ενώ και για προπονητές από όλα,
Έχουμε βάλει το όριο. Όριο, αλλά είναι ναι. Έχουμε βάλει ένα όριο το οποίο είναι 300 συμμετοχές. Το τρίαθλο δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε 500 και 1000. 300 για το τρίαθλο μόνο ή για άλλα πράγματα. Για το τρίαθλο μόνο. 300 συμμετοχές σημαίνει 400 αθλητές. Έχουμε 250 ατομικές συμμετοχές και 50 ομαδικές που θα μπορούσαν να είναι από 2 ή 3 αθλητές. Άρα μιλάμε για 350 με 400 αθλητές, 300 συμμετοχές. Αυτό είναι το ανώτερο όριο. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορούμε να το πολλαπλασιάσουμε. Θα χρειαστούμε μεγαλύτερο κομμάτι στο λιμάνι, θα χρειαστούμε περισσότερο εξοπλισμό και θα πάμε να το ανεβάσουμε σιγά σιγά. Παράλληλα, έχουμε το running, το τρέξιμο της πόλης, στο οποίο εκτιμούμε ότι θα πάμε από 300 μέχρι 500 συμμετοχές, με συνοδούς, με οποιουσδήποτε άλλους. Εκτιμούμε ότι οι επισκέπτες στο νησί θα ξεπεράσουν τους 1000 και ενδεχομένως να φτάσουν και στους 2000 για όλη τη διοργάνωση. Θέλω να πω ότι το 300 συμμετοχές μπορεί να σας φαίνεται λίγο. Η διοργάνωση που κάναμε πέρσι στο Ναύπλιο που είχε 300 συμμετοχές και το κλείσαμε στις 300 ενώ δεχόμαστε και άλλα και άλλες αιτήσεις, είναι η πολυπληθέστερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα σε αθλητές. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε βήματα ένα προς ένα. Δεν πάμε να πούμε κάνουμε το μεγάλο 1000 άτομα και να γίνει πανικός εδώ. Σκεφτείτε 300 κολυμβητές ταυτόχρονα στη θάλασσα, κάτι να συμβεί σε κάποιους, σε ένα, δύο να πάθουν κράμα. Πρέπει να το κάνουμε σωστά, να λειτουργήσει όλο το σύστημα σωστά, να δούμε πώς το λιμενικό συνεργάζεται με τη Lifeguard, τον όμιλο φουσκωτών που είναι κοντά και είναι αρρωγός και μας βοηθάει σε αυτό το πράγμα, να τα παντρέψουμε και μετά να πούμε, ελάτε να κάνουμε το σχέδιο, να το κάνουμε μεγαλύτερο. Έχω απαντήσει. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε? Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι χρειάζεστε, μπορείτε να απευθύνεστε είτε στο Δήμο, στην κυρία Πάπιτση, είτε σε εμάς απευθείας. Ζητήστε πληροφορίες, με χαρά θα σας δώσουμε. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε όλη την κατάσταση στην κατεύθυνση που ο αγώνας να είναι πετυχημένος. Και όχι ο αγώνας, η διοργάνωση, όλο το τριήμερο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστούμε που θα είσαστε δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Από εδώ θα θέλαμε να πάρετε ένα αναμνηστικό, στο οποίο έχουμε γράψει κάτι διαφορετικό από αυτά που συνήθως γράφουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ήμουν και εγώ στο ξεκίνημα αυτού του θεσμού και φρόντισα για τη διάδοσή του γράφουμε. Γιατί, σκεφτείτε μετά από 10 χρόνια, να έχουμε πετύχει απόλυτα τους σκοπούς μας, να είμαστε περήφανοι για το ότι ήμασταν εδώ την πρώτη μέρα και σχεδιάσαμε, ήμασταν μέσα στους ανθρώπους που εργάτες, αυτό να γίνει. Και θα θέλαμε όπως ένας αθλητής βάζει το μετάλλιο από πίσω και νιώθει περήφανος που το κέρδισε, εκείνοι που βοηθήσαν σε αυτό να πειναχτεί και να πάει ψηλά, να νιώθουν και εκείνοι περήφανοι. Αν θέλετε, θα θέλαμε να περάσετε να πάρετε από ένα αναμνηστικό.